Καλημερίζω τον Δημήτρη Ευρύσαλη, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Επίσης εκλεγμένος με τη λαϊκή συσπήρωση, περιφερειακός σύμβουλος. Κύριε Ευρύσαλη, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Αντουργεράκη, σας στους κρατές σας. Χρόνια πολλά στους Κωστίδες, στις Ελένες, να είναι πολύχρονοι. Όποιος έχει σήμερα την τιμητική του. 12.30 το μεσημέρι στους δρόμους σήμερα. Ναι, 12.30 είναι στα πλαίσια της 24ωρης επανδημοσιοπαλληλικής απεργίας που για τον νομό Ηρακλείου έχει και την στάση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα από 12 μέχρι 4. Προσδοκούμε και φιλοδοξούμε να συμβάλλουμε και για άλλη μια φορά και οι υγειονομικοί και όλοι οι εργαζόμενοι στην προσπάθεια και στον αγώνα που κάνουμε η υγεία, η παιδεία, τα κοινωνικά αγαθά να παραμείνουν δημόσια, να παραμείνουν δωρεάν, να μπορούμε να έχουμε τέτοιες υποδομές και υπηρεσίες που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες και βεβαίως εργαζόμενους με εργασιακά δικαιώματα τέτοια που να μπορούν με τους μισθούς μας να μπορούμε να ζήσουμε εμείς όπως και όλοι οι εργαζόμενοι. Mm-hmm. Αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κύριε Αντουργεράκη, το τελευταίο διάστημα η κατάσταση στον χώρο της υγείας ιδιαίτερα πάει από το κακό στο χειρότερο, όπως λέει και ο λαός μας και όπως το ζούμε καθημερινά εμείς. Τα νοσοκομεία και στο νομό μας και σε όλη την Κρήτη υποβαθμίζονται πλέον συνειδητά. Προσλήψεις όχι μόνο δεν γίνονται αλλά έχουμε και αποχωρήσεις και όποιες προσλήψεις τελικά γίνουν μετά από 2 χρόνια από αυτές τις περίφημες που έχουν εξαγγελθεί πολλές φορές ουσιαστικά θα είναι ανακύκλωση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού με άλλη εργασιακή σχέση και να πάρει υπόψη στους ο κόσμος που μας ακούει. Μιλάτε για τους συμβασιούχους, ανακύκλωση με τους συμβασιούχους, με τους επικουρικούς, αυτούς εννοείται. Επικουρικούς ακριβώς, αυτούς ακριβώς εννοώ που κάποιοι από τους συναδέλφους θα γίνουν μόνιμοι και βεβαίως κάποιοι άλλοι θα παραμείνουν συμβασιούχοι. Και μας ιδιαίτερα πρέπει να προκαλέσουν την οργή και την αγανάκτηση οι τελευταίες εξαγγελίες της κυβέρνησης για το νέο υγειονομικό χάρτη που σημαίνει κλείσιμο νοσοκομείων, συγχώνευση κλινικών και τμήματων, αλλαγή του ρόλου πάρα πολλών κλινικών, η προκλητική απόφαση του Υπουργείου να διαχωρίσει τους ασθενείς στην Αθήνα στον Ευαγγελισμό σε VIP και να αφορμεί τον αγώνα το ποδοσφαιρικό που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα και τον υπόλοιπο λαό που μπορεί να περιμένει ώρες ή ακόμα και μέρα στα τμήματα επιγόντων περιστατικών στην Αθήνα αλλά και σε άλλα μέρη και στο νομό μας. Και βεβαίως είναι προκλητικό την ίδια ώρα που δίνουμε τη μάχη να κρατήσουμε το σύστημα υγείας όρθιο να αποκαλεί ο Υπουργός Εμπορίου της Υγείας ο κ. Γεωργιάδης στους υγειονομικούς ότι είναι ακροπάκια. Για όλους αυτούς τους λόγους και για τους λόγους βεβαίως που οι ασθενείς ξέρουν πολύ καλά εκεί σημαίνει ένα ακόμα περισσότερο εμπαρευματοποιημένο σύστημα υγείας πρέπει 12.30 να είναι όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος στην πλατεία Ελευθερίας ώστε μαζί να πούμε ένα μεγάλο φτάνει πια στην κατάσταση που δημιουργείται στις δομές υγείας. Φαίνεται ότι αυτό το πανηρακλειώτικο συλλαλητήριο στηρίζεται από πάρα πολλούς φορείς, παραγωγικές τάξεις, εργαζόμενους, σωματεία, κύριε Βρύσαλη, τουλάχιστον όπως έχω δει και στις ανακοινώσεις, έτσι. Βεβαίως, κυρία Αντουργεράκη, ήδη οι συνάδελφοί μας και από το Λασίδι και Επιτροπές Αγώνα θα στηρίξουν και με τη φυσική τους παρουσία σήμερα στο συλλαλητήριο. Πάρα πολλοί σύλλογοι, αγροτικοί σύλλογοι, πολιτιστικοί σύλλογοι, σύλλογοι φοιτητών, ο μουσικός σύλλογος που θα συμβάλλει και αυτός ώστε να τύσει και την απεργιακή μας συγκέντρωση με μουσική θα είναι στην πλατεία Ελευθερίας. Αλλά γνωρίζουμε, κυρία Αντουργεράκη, ότι χιλιάδες κόσμος θα ήθελε να είναι μαζί μας ακριβώς γιατί γνωρίζει, βλέπει από πρώτο χέρι τι σημαίνει το να έχεις ένα σύστημα υγείας που καθημερινά επιβαθμίζεται και τι σημαίνει να έχεις ένα σύστημα υγείας που την περίοδο της πανδημίας, ιδιαίτερα με την μαχητική υπεράσπισή του από τους υγειονομικούς, κατάφερε σε μεγάλο βαθμό παρόλες τις αντιξοότητες και παρόλες τις τρικλοποδιές που έβαζε η κυβέρνηση καθημερινά, να κρατήσουμε το σύστημα υγείας τουλάχιστον σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο παροχών υγείας. Όλα αυτά θα εγκαταληφθούν και εγκαταλείπονται συστηματικά
παίρνοντας υπόψη και βλέποντας, κυρία Βουργεράκη, το τι σημαίνει στο Βενιζέλιο με τις ακρόες αποχωρήσεις γιατρών εξαιτίας της πολιτικής της κυβέρνησης, ότι σήμερα τμήματα του Βενιζελίου δεν μπορούν να λειτουργήσουν όπως το ακτινολογικό, όπως τα χειρουργεία. Βλέπουμε τι γίνεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με την παιδοψυχιατρική κλινική. Βλέπουμε τι γίνεται με την υπερπληρότητα κλινικών, με αποτέλεσμα αυτός ο κόσμος να μην ουσιαστικά νοσηλεύεται στις κλινικές που υπάρχει το πρωτοπαθή αίτιο. Βλέπουν τι γίνεται με τα ιδιωτικά χειρουργεία τα απογευματινά, που οι λίστες, παρόλες τις περίφημες φανφάρες του κυρίου Γεωργιάδη, ότι θα μειωνόντουσαν, όχι μόνο δεν μειώνονται αλλά αυξάνονται, και ίσα ίσα αναπτύσσεται ακόμα πιο έντονη η σχέση η ιδιωτική θεράποντα γιατρού μαζί με τον ασθενή. Και βεβαίως την ίδια ώρα μηχανήματα πολύτιμα που θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών μένουν αχρησιμοποιητά συνειδητά εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού, ώστε να φύγει ο ιδιωτικός τομέας να καλλιτουργήσει. Εμείς, κύριε. Γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις, συγγνώμη μόνο, ότι να συμπράξουν πλέον το ιδιωτικό τομέα, να λειτουργήσουν τόσο οι μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας στο Παγνί και στο Βενιζέλιο. Πάντως, εμείς, κύριε Βρύσαλη, ό,τι και αν διαπιστώνουμε μέσα σε ένα νοσοκομείο που θα το επισκεφθούμε, όχι σαφέστατα για να πιούμε καφέ σε ώρα ανάγκης, καταγράφοντας πράγματα από αυτά τα οποία λέτε, ο καθένας από τη δική του την πλευρά καταγράφει διαφορετικά πράγματα σε σχέση με εκείνα τα οποία εξαγγέλλονται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ή την πολιτική ηγεσία της χώρας, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία λέτε εσείς, έτσι. Ή μπορεί να καταγράφουμε εμείς. Δεν είναι, τα λέω μόνο εγώ, ο καθένας βλέπει που έρχεται στα κέντρα υγείας, στα νοσοκομεία, προσπαθεί να κλείσει ένα ραντεβού, προσπαθεί το παιδί του να το πάει στο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο που με τον ένα εργαζόμενο που υπάρχει τόσο φιλότιμο δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Καταλαβαίνει για τους γονείς που θέλουν τα παιδιά τους να τους πάνε σε διάφορες άλλες δραστηριότητες που έχουν να κάνουν σε σχέση με την υγεία τους. Δεν μπορούν. Όλα αυτά βεβαίως είναι μια καθημερινότητα που τη ζει ο πολίτης, και την ίδια ώρα η κυβέρνηση επιλέγει να προωθήσει με βρωμούς ρυθμούς στην αντίθετη κατεύθυνση των αναγκών του κόσμου μέτρα που θα είναι ακόμα θα κάνουν δυσβάστατο το κόστος των υπηρεσιών υγείας. Και αυτό βεβαίως καταγράφεται, η κυρία Δουλγεράκη, όχι μόνο στη χώρα μας και στα διάφορα ευρωπαϊκά παρατηρητήρια. Λένε ότι ήδη και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι δυσαρεστημένοι τόσο από την έλλειψη προσωπικού στα νοσοκομεία της Ευρώπης, όσο και από τις μεγάλες αναμονές που είναι μια από τις αιτίες θανάτου αρκετών ανθρώπων, όπως είναι στα συστήματα της Αγγλίας και της Γαλλίας. Άρα έχει ακόμα ένα λόγο ο κόσμος και να είναι σήμερα στους δρόμους, εκεί που ανατρέπονται, εκεί που εμποδίζονται να περάσουν μέτρα, αλλά και με την ψήφο του να αξιοποιήσει εκεί που παίρνουν οι αποφάσεις στην Ευρωβουλή. Εσείς αναφέρεστε ακριβώς εκεί θα πήγαινα στις ευρωεκλογές, αλλά από την άλλη ξέρετε ότι είναι και πράγματα που δεν περνάνε και πολύ μεγάλη ευκολία. Με άλλα αναλωνόμαστε αυτή την ώρα και άλλα συζητάμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις ευρωεκλογές και τα μεγάλα τα ζητούμενα. Και πάμε λέγοντας, κύριε Βρυσαλή. Βεβαίως, γιατί αυτά τα ζητήματα που γουελιάζουμε στο κομμάτι της υγείας, το θέμα της ψυχικής υγείας που καθημερινά και ολοένα πάει για την πλήρη ιδιωτικοποίησή του, και για πρώτη φορά να έχουμε κλινικές που δεν θα ανήκουν στο ΕΣΥ αλλά σε ένα σχήμα, αν θέλετε, θολό που θα είναι στις εκάστοτε ΥΠΕ, είναι αποφάσεις που παίρνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως οι αποφάσεις που έχουν πάρθει σε σχέση με την υπουργεία των νοσοκομείων και σε σχέση με τις εργασιακές σχέσεις. Το εξαήμερο ή αν θέλετε οι 40 ώρες δουλειάς τους γιατρούς και παραπάνω τα συμβόλαια που υπάρχουν στους υγειονομικούς και σε όλους τους εργαζόμενους έχουν ψηφιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα έχουμε και ένα όπλο ακόμα περισσότερο κόσμο που λέει μα αυτοί έχουν αποφασίσει να τα κάνουν. Τώρα έχουν τη δύναμη και με την ψήφο τους να κοντίνουν όσους προωθούν αυτή την πολιτική
που και σήμερα και χτες είχαν επιλέξει να την προωθήσουν. Λοιπόν, 12.30 το ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας. Κύριε Βρύσαλη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. 12.30 και συνεχίζουμε τους αγώνες μας. Δεν τελειώνουμε. Ακριβώς αυτός ο αγώνας δεν είναι παράσταση μιας ημέρας. Είναι ακριβώς παράσταση για καθημερινά στους αγώνες που δίνει ο καθένας από εμάς στους χώρους δουλειάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Εγώ να είστε καλά. Καλή σας μέρα σας.